κανείς δεν έχει το τεκμήριο της πολιτικής αθωότητας και της πολιτικής παρθενίας. Και αυτό το λέω και στους αγαπητούς φίλους της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίοι βρίσκονται αυτή τη στιγμή στην αντιπαράθεση, σε μια τυφλή αντιπαράθεση με την κυβέρνηση και με τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε. Ποια είναι η τυφλή αντιπαράθεση, κύριε Μπεγκλίνη, συγγνώμη, αλλά να σας πω κάτι. Εδώ είναι τα άρθρα του εφαρμοστικού. Ψηφίσαμε 22 από τα 49. Ξέρετε τι θα έκανε το κόμμα σας ως υπεύθυνη εντός εισαγωγικών αντιπολίτευση? Θα έφευγε από τη Βουλή, ό,τι έκανε στο ασφαλιστικό, θα πήγαινε στο πεζοδρόμιο να αντιπαρατεθεί. Κύριε Αυτή Μιχελάκη, είναι η υπεύθυνη αντιπολίτευση. Αυτή είναι η στάση δικιά μας, κύριε Μπεγκλίνη. Η δικιά σας στάση υπευθύνης. Γιατί αν το είχατε κάνει με το ασφαλιστικό και με τόσα άλλα πράγματα, θυμόσαστε, κύριε Μπεγκλίνη, τι λέγατε για τις αποκρατικοποιήσεις? Κύριε Μιχελάκη, θα παίρνατε πίσω την Ολυμπιακή. Πολιτικά κόψατε, σταματήσατε τον ΟΣΕ και όσοι είχαν ξεκινήσει. Είναι υπεύθυνη στάση αυτό το πράγμα, κύριε Μπεγκλίνη? Αν μου επιτρέπετε μια φιλική πολιτική συμβουλή. Θα έλεγα ότι τυφλή αντιπαράθεση. Τυφλή αντιπαράθεση είναι αυτό, κύριε Μπεγκλίτη. Έχετε πολιτικά και αισθητικά ταμπουρωθεί πίσω από μια αντιπολίτευση. Ποια? Που σήμερα είναι σε πλήρη αναντιστοιχεία με τις πραγματικές ανάγκες. Σοβαρά μιλάτε. Διαρθρωτικές αλλαγές. Σας λέγαμε σύντομα, ξεκολλήστε, πάρτε μέτρα. Σας δίναμε προτάσεις κοστολογημένες. Τρεις ένα χρόνο. Τι κάνατε? Δεν χρησιμεύει αυτού του είδους η αντιπαράθεση. Για σέχτε τις φράσεις. Ψηφίσατε την παρουσία της Τρόικας στο Διοικητικό Συμβούλιο. Τώρα, ξαναεπιστρέφουμε στα πραγματικά προβλήματα. Όχι, κύριε. Στο άρθρο 9, έτσι, ψηφίσαμε κάποια πράγματα. Το άρθρο 9, όχι, κύριε. Επειδή είμαι εισηγητής, να το αξιολογήσω. Το άρθρο 9 για τις ευθύνες δεν ψηφίσαμε. Και το άρθρο 4 και το άρθρο 4, στο οποίο για το εφταμελές συμβούλιο όχι πρέπει το να υπάρχουν τα δίμετρα. Για την παρουσία, για την παρουσία το καθοριστικό, στο Διοικητικό Συμβούλιο. Κύριε Βορύδη, εκεί είναι το καθοριστικό. Και δώσατε πίσω, ψηφίσατε, να βγάλουν και προεδρικό διάταγμα με το οποίο θα αποφασίσουν. Προσέξτε καλά και το διαβάστε. Ακούστε και τα άλλο που θέλω να σας πω, γιατί κατά τη γνώμη μου ήταν δύο μεγάλα θέματα. Πάντως θυμίζω ότι διακόψει και ιδίω τον κύριο Μπεγκλίνη. Ψηφίσατε και να βγάλουν προεδρικό διάταγμα με το οποίο θα αποφασίζουν ποιο θα μείνει και ποιο θα φεύγει από το δημόσιο. Κάνετε λάθος. Εδώ υπάρχουν άλλες απαντήσεις, θα σας απαντήσω μετά μόλις τελειώσει. Ένα μη βιώσιμο οικονομικό και κοινωνικό σύστημα δημιούργησε μη βιώσιμες θέσεις εργασίας. Για πολλά χρόνια αυτό το πρόβλημα αντιμετωπιζόταν μέσα από ένα σύστημα πελατειακών σχέσεων, με διορισμού στο δημόσιο, με πελατειακές σχέσεις στον χώρο της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας αυτοδιοίκησης. Και είναι ένα παράδειγμα αυτό που είδαμε μόλις προηγουμένως. Λυνόταν έτσι το πρόβλημα της ανεργίας? Όχι. Αντίθετα, διωγγωνόταν. Και όσο σορευόντουσαν τα προβλήματα τα οικονομικά, όσο η χώρα έφτανε στα αδιέξοδα, τόσο περισσότερο θα αυξανόταν η ανεργία. Εδώ βρισκόμαστε σήμερα, σε μια προσπάθεια δημοσιονομικής προσαρμογής.